Βρισκόμαστε νοτιοανατολικά, περίπου ένα χιλιόμετρο από τη λίμνη Μπελέτσι και βλέπουμε επί της ουσίας ένα νέο μέτωπο. Αυτή την ώρα σας δείχνουμε την εικόνα από μια αναζωπήρωση η οποία υπάρχει και απειλεί μια εταιρεία που βρίσκεται από κάτω αλλά και τα σπίτια εδώ κοντά. Βλέπουμε τις τιτάνιες προσπάθειες που κάνουν οι πυροσβέστες μας για να μπορέσουν να σβήσουν και αυτή την εστία φωτιάς. Παρόλα αυτά, αν βλέπουμε εδώ πόσο έντονο μαύρο καπνό βγάζει αυτή η εστία. Είναι παρόλα και, αυτά, είναι αν και δίπλα γυρίσει τα σπίτια, Γρηγόρη. Το πλάνο. Ακριβώς. Αν γυρίσει το πλάνο, θα δούμε ότι εκεί υπάρχει σε εξέλιξη μια φωτιά η οποία πριν από λίγα δευτερόλεπτα είχε φουντώσει πάνω στο βουνό. Βλέπουμε και εδώ τώρα τις φλόγες οι οποίες ξεπηδάνε. Είναι 3 με 4 εστίες και τώρα θα πρέπει να αποχωρήσουμε κι εμείς. Βλέπετε πώς αρπάζουν κατευθείαν τα δέντρα. Επεκτείνεται καθώς φύσηξε ένα αεράκι και ξαφνικά βλέπουμε το δέντρο το οποίο λαμπαδιάζει κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μας παρά τις προσπάθειες που κάνουν οι πυροσβέστες να κατασβέσουν την συγκεκριμένη φωτιά. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή 4 πυροσβέστες, υπάρχουν 2 οχήματα της πυροσβεστικής εδώ και προσπαθούν να σβήσουν την συγκεκριμένη φλόγα για να μην επεκταθεί, γιατί ξαναλέω βρισκόμαστε σε ένα σημείο το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει περάσει χθες η χθεσινή πυρκαγιά και τώρα είτε είναι αναζωπήρωση είτε είναι ένα καινούριο μέτωπο φωτιάς. Αυτός ο αέρας λοιπόν βλέπουμε, Γρηγόρη, περίπου 1,5 χιλιόμετρο νοτιοανατολικά από τη λίμνη Μπελέτσι. Αυτός βλέπουμε λοιπόν ο αέρας, Γρηγόρη, το μικρό αεράκι μας περιέγραψε και εσύ. Βλέπουμε ότι μετέφερε την πυρκαγιά προς τα δεξιά και βλέπουμε τώρα τρέχουν προς τα εκεί οι πυροσβέστες για να μην επεκταθεί ακόμα παραπέρα. Ακριβώς. Και ακριβώς από κάτω από το σημείο που βλέπετε διακρίνουμε μια εταιρεία. Υπάρχει βέβαια εδώ μπροστά στα αριστερά μας μια οικοδομή η οποία είναι μισοτελειωμένη. Ναι. Δεν φαίνεται να έχει περάσει από εδώ η φωτιά. Είναι ακριβώς μπροστά από αυτό το κτίσμα που βλέπουμε. Νομίζω είναι συγκλονιστικές εικόνες. Υπάρχει νέα φλόγα από αυτό το σημείο. Τώρα με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας, του Άγγελου Βόσου, την βλέπετε. Ουσιαστικά αρχίζει και καίει. Βλέπουμε παράλληλα με σένα. Βρίσκονται. Βλέπουμε παράλληλα με σένα, Γρηγόρη, και τα πλάνα που μας στέλνει ο Σπύρος Αφρεμεντίτης. Που λοιπόν, βοηθήστε με λίγο. Παιδιά, είναι από το ίδιο σημείο. Απλά είναι από διαφορετική. Υποκράτιο. Είναι από φαίνα πλάνα. Είναι από διαφορετική γωνία λήψης αυτά που βλέπουμε. Αριστερά είναι τα πλάνα του Γρηγόρη Ποζιού και δεξιά του Σπύρου του Φρεμεντίτη. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την αναζωπήρωση. Βλέπουμε τον καπνό. Σπύρο, να έρθουμε και σε σένα. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε υποκράτειος πολιτεία. Φαντάζομαι τελείως διαφορετικό σημείο από το σημείο που μας μεταδίδει ο συνάδελφος. Και λέω το εξής. Οι φλόγες πρέπει να φτάνουν περίπου τα 20 μέτρα ύψος. Αυτή η αναζωπήρωση εδώ, στην οποία πυροσβεστικές δυνάμεις δεν υπάρχουν κοντά μας, είναι ένα συγκρότημα κατοικιών. Ό,τι μπόρεσα να διακρίνω πίσω από τον πυκνό καπνό που βλέπετε κι εσείς. Ένα συγκρότημα κατοικιών. Ο περιβάλλον χώρος που βλέπετε με τα δέντρα έχει αρπάξει φωτιά. Και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει είναι σίγουρα συγκλονιστικό. Έχουν κενώσει το χώρο οι κάτοικοι. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, διότι είδαμε ανοιχτές τις γκαραζόπορτες, είδαμε ανοιχτά οτιδήποτε θα μπορούσε να ήταν οι πύλες εισόδου μέσα σε αυτό το συγκρότημα κατοικιών. Και όμως εδώ φαινόταν ότι είχε διασωθεί. Ξαφνικά έπιασε φωτιά, μια αναζωπήρωση μεγάλη, φλόγες που άγγιξαν τα 20 μέτρα και πολύ πυκνός καπνός. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο πυροσβεστικό όχημα για να μπορέσει να βοηθήσει στην κατάσβεση. Τα πυροσβεστικά οχήματα τα συναντήσαμε, μάλλον τα αφήσαμε πίσω μας περίπου στα 1000 μέτρα, περίπου στο χιλιόμετρο. Προσπαθούν να σβήσουν άλλες εστίες που έχουν αναζωπηρώσει και ακούμε και τον ήχο ενός ελικοπτέρου. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θα έρθει κάπου εδώ να ρίξει νερό πιθανότατα ή σε κάποιο άλλο σημείο. Εμείς τραβιόμαστε λίγο προς τα πίσω. Μήπως έχουν βάλει εδώ σαν σημάδια αναφοράς οι πιλότοι προκειμένου να κάνουν κάποια ρήψη νερού, διότι
πράγματι είναι μια ισχυρή αναζωπήρωση η οποία συμβαίνει αυτή την ώρα που συζητάμε στις 11 παρά 10 ακριβώς στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Είναι το νότιο κομμάτι της, βρισκόμαστε στο νότιο τμήμα της Ιπποκρατίου Πολιτείας ακριβώς φεύγοντας από τις Αφίδνες και μπαίνοντας μέσα στον οικισμό της Ιπποκρατίου Πολιτείας. Εδώ λοιπόν σε αυτό το συγκρότημα κατοικιών, το οποίο είχε διασωθεί μέχρι εχθές το βράδυ και μέχρι σήμερα τα ξημερώματα, ναι. Εδώ λοιπόν έχει μπει φωτιά, ο περιβάλλον χώρος έχει αρχίσει να καταστρέφεται, να κατακαίγεται, βλέπετε να κατακαίει, βλέπετε μόνοι σας πίσω τι έχει αφήσει, τις τάχτες. Και το συγκρότημα το οποίο το έχει καλύψει αυτός ο πυκνός καπνός, δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν έχει καεί, αν έχει καταστραφεί, αν έχει διασωθεί, δεν μπορώ να δω τίποτα πίσω Σπύρο, από αυτό το πυκνό καπνό. Σπύρο, να πάμε λίγο ξανά βλέπετε στο Γρηγόρη. Τώρα εδώ, κοιτάξτε εδώ παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται παιδιά. Βλέπουμε πόσο γρήγορα παίρνει, φτάνει φωτιά. Πόσο γρήγορα βλέπει σε δευτερόλεπτα. Παιδιά, είναι απίστευτο. Σε δευτερόλεπτα, είναι δευτερόλεπτα. Ναι. Πώς φούντωσε. Είναι δέντρο χλωρό. Είναι ένα δέντρο το οποίο ήταν άκαυτο. Δείτε πώς φούντωσε το άκαυτο δέντρο, παιδιά. Και δυστυχώς τώρα θα δέντρο. Παρασύρει και σκεφτείτε τα διπλανά. Σκεφτείτε το θερμικό φορτίο που υπάρχει. Αυτό ακριβώς θα συμβεί τώρα. Βλέπετε ότι το διπλανό, το πεύκο που υπάρχει, τα άλλα, τα δέντρα που είναι εδώ δίπλα ακριβώς, όλη αυτή η συστάδα δέντρων, αυτά όλα ένα προς ένα, αν δεν προσεγγίσει κάποιο πυροσβεστικό όχημα, σίγουρα θα καβούν όλα και δεν ξέρουμε τι μπορεί να εξελιχθεί, σε τι μπορεί να εξελιχθεί αυτή εδώ η πύρινη κόλαση. Πάντα συντονισμένη από την Ιπποκράτειο Πολιτεία, σας μιλάω από το νότιο σημείο της, φεύγοντας από τις Αφίδνες και εισέρχομενη μέσα στον οικισμό. Βλέπουμε στους δέκτες μας, Σπύρο, να εναλλάσσονται και τα πλάνα του Γρηγόρη Ιατρίδη που βρίσκεται από την άλλη πλευρά της Ιπποκρατίου Πολιτείας. Μεγάλες φλόγες, μεγάλες αναζωπηρώσεις και στις δύο πλευρές. Είναι σαν η φωτιά να μην ευχαριστήθηκε και να έκανε και δεύτερη επίσκεψη. Είναι ασύλληπτες οι εικόνες, ασύλληπτα αυτό που μας μεταφέρεται. Βλέπουμε πως υπάρχουν ακόμα χλωρά δέντρα, άκαυτες περιοχές, παρθένες δασικές εκτάσεις που η φωτιά τις επισκέφθηκε και πάλι και δίπλα υπάρχουν σπίτια που πιθανόν να τα εγκατέλειψαν οι κάτοικοι. Απίστευτη εικόνα αυτή που βλέπουμε τώρα. Έχουμε τον συνάδελφο Κώστα Σιμακόπουλο που βρίσκεται επίσης στην Ιπποκράτειο Πολιτεία. Κώστα, σε ακούμε. Καλημέρα. Είμαι στην Εθνική Οδό, στο ύψος του πόμου Αφιδνών. Βλέπετε ποια είναι η κατάσταση, χαοτική. Η φωτιά κατέβηκε πριν από λίγη ώρα από την Ιπποκράτειο και ό,τι βρίσκει στο πέρασμά της. Έκαψε δύο επιχειρήσεις λίγο νωρίτερα. Εδώ υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής και δίνουν μία μάχη έτσι ώστε να μην περάσει απέναντι μέσα στο Καπανδρίτη η φωτιά. Επίσης, ένα άλλο μέτωπο που το είδαμε και πριν από 20 λεπτά και ετοιμάζεται μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να ανακοπεί. Ένα μεγάλο μέτωπο πηγαίνει προς Μαλακάστα και Σφενδάλη. Είναι στις παρυφές του βουνού εκεί που βλέπουμε δεξιά μας όταν κινούμαστε στην Εθνική Οδό, για να έχετε μια εικόνα το τι ακριβώς γίνεται. Στο σημείο που βρισκόμαστε, στα 100 μέτρα, είναι η έξοδος από την Εθνική Οδό στις Αφίδνες. Επίσης, έχουν πρόβλημα και τα διόδια από ό,τι μπορούσαμε να δούμε. Και τώρα θα γυρίσω λίγο το πλάνο. Όπως βλέπετε εδώ στην ευθεία, είναι ο παράδρομος που βγαίνει από το Καπανδρίτη να πάει για Αλαμία. Όπου χθες, Κώστα, είχαν στήσει αντιπυρική άμυνα στον παράδρομο. Έχει πολύ αέρα τώρα, παιδιά, πάρα πολύ αέρα. Ακόμη και στο σημείο που βρισκόμαστε, που είμαστε ακριβώς απέναντι, ο αέρας έρχεται καυτός. Θα πρέπει να απομακρυνθούμε και εμείς από εδώ. Βλέπετε τις φλόγες, μέτρα ψηλά. Και το χειρότερο είναι ότι απέναντι, εάν περάσει η φωτιά, υπάρχει όλη η τεράστια έκταση του Καπανδρητίου, υπάρχει η έκταση του Πολυδευρίου και βέβαια σας λέω αυτό είναι μόνο ένα από τα μέτωπα. Μας καλούν να φύγουμε οι πυροσβεστικοί, έτσι οφείλουμε να πειθαρχήσουμε. Έτσι, έχουμε και τον Δήμαρχο εδώ, αν θέλετε να μας πει δύο λόγια. Ναι, φυσικά. Κύριε Γασιμάκη. Κύριε Γιασιμάκη, είναι ο Γιώργος Γιασιμάκης, ο Δήμαρχος Οροπού, βρίσκεται στο σημείο. Φεύγουμε. Είμαστε στον αέρα, Δήμαρχε. Δύο λόγια, τι εικόνα έχουμε.
Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Έχουμε αναζωπηρώσεις μεγάλες και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Κανείς πλέον δεν ξέρει τι θα γίνει. Έχει εικόνα από την Ιπποκράτειο επάνω. Είχαμε μια τεράστια αναζωπήρωση πριν ακόμα ξεκινήσουν οι ισχυροί άνεμοι. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και. Οι δυνάμεις του Ισπιοδεστικής και του Δήμου Ροπού στείλουν, να το πούμε, ένα αντιπυρικό. Στην Παλακάσα. Αυτό που έγινε και χθες, ναι. Που πέρασε φωτιά δυστυχώς στην εθνική. Οι δυνάμεις του Δήμου και θελοντές στην Ιπποκράτειο. Στα Κιούρκα. Στον οικισμό των Αφιγνών, στον Παλαιό. Αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο. Κινδυνεύουν ακόμα σπίτια, Κώστα. Εμείς βλέπουμε, ναι, βέβαια στους δέκτες μας αυτή τη στιγμή από όλα τα σημεία που εκτυλίσσεται η πύρινη λέλαπα από όλους τους συναδέλφους μας. Κώστα, αυτή τη στιγμή. Η Ιπποκράτειο Πολιτεία και οι τρεις. Θα σας πω μόνο ότι στις επιχειρήσεις που βλέπουμε απέναντί μας, δυστυχώς είναι οι εργαζόμενοι εδώ, είναι τα στελέχη, άνθρωποι. Δεν θέλω να σας περιγράψω, είναι τραγικές στιγμές, βλέπουν τις περιουσίες που να καίγονται, υπάρχουν, τις αποθήκες είναι γεμάτες με υλικά της κάθε εταιρεία, υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, τα Κιούρκα, τις Αφίδνες δηλαδή, έχουν πάθει τεράστιες καταστροφές. Με τις 6 ώρα το πρωί που είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε από αυτή τη αυλή τις προσπάθειες πυρόσβεσης που έκανε τόσο η πυροσβεστική αλλά όσο και οι εθελοντές. Αυτή τη στιγμή, Κώστα, αυτή τη στιγμή πετούν ένα αέρια μέσα, μπορούν, επειδή φυσάει πάρα πολύ. Πολύ, εγώ τουλάχιστον εδώ που είμαι, υπάρχει πτήση κάθε 20 λεπτά με 25 λεπτά για να δώσουμε και το στίγμα. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να πιαστεί η φωτιά και το λέω αυτό διότι την έχω εικόνα από πίσω. Δηλαδή, ναι, ήμουνα στη Μαλακάσα πριν 10 λεπτά. Υπάρχει ένα τεράστιο μανιτάρι. Υπάρχει πολύ δυνατός αέρας. Το βλέπετε άλλωστε και στο πλάνο σας. Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο αέρας. Τρέχει πλέον. Δεν είναι όπως εχθές που είχε μια ταχύτητα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν προβλέψιμη. Εδώ η φωτιά τρέχει. Και ο μεγάλος φόβος είναι μην περάσει από την απέναντι πλευρά. Αυτό που έγινε χθες. Κώστα, να πάρεις μια ανάσα. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Φυσάει αρκετά. Η πύρινη λέλαπα επεκτείνεται. Καταπίνει ό,τι βρίσκει στο πέρασμά της. Αυτό που μας λέει και ο Κώστας Ασημακόπουλος είναι να μην περάσει η φωτιά απέναντι. Να μην πηδήξει την Εθνική Οδό. Κάτι το σενάριο που είδαμε χθες, που έπαψε να είναι σενάριο και να είναι πραγματικότητα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας από όλα τα σημεία του ρεπορτάζ που βρίσκονται στο πύρινο μέτωπο, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία.